Αυτό είναι από την επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας. Μεγάλος δέγκος. Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε, κοπιάστε για το τσακαλό καταπληκτικό βατζικορχοπίπινο καψούριδες. Ελάτε, ελάτε στη μεσημεριανή, στη μεσημβρινή ζώνη και τη ράντα του Λίμπερο. Κωστής Ζαρός στο μικρόφωνο, έφυγε το μουτσουνάρα μου. Όπως κάθε μέρα πιστή στο ραντεβού, πέρα από το 8-10 τους πρωινούς, στα ζουμουσάκια, έρχομαστε και το μεσημέρι, 2 με 3, 2 με 2,5 για να συζητήσουμε, για να παίξουμε, για να κάνουμε μουχαμπέτι, για να κάνουμε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερί, με διαγωνισμούς, με quiz γνώσεων, με ηχητικά, με και με υπέροχα πράγματα που κληρώνουμε και σήμερα. Δώρο, μήνα, η μεγάλη Climart Home που μας δίνει το κλιματιστικό, 12 BTU, inverter, υπέροχα πράγματα. Με τα μηνύματα, με τα τηλέφωνα, μηνύματα γράφετε, έστω και ένα γεια σας, έστω και μια καλημέρα, ένα χαίρετε, ένα μπινελίκι, ένα γλυκόλογο, μια παραγγελιά, μια συνταγή, οτιδήποτε τέλος πάντων σας κατεβάσει η φρεσκοχτενισμένη σας κλάβα, δεν μας πειράζει καθόλου. Εμείς σας βάζουμε στην κλήρωση και με τα σταθερά τηλέφωνα για το δώρο μήνα από την Climart Home. Στο τέλος του Δεκεμβρίου θα κληρώσουμε την κλιματιστικάρα από την, από τον χορηγό μας Climart Home, γραβιάς 67. Ηλεκτρικά 9-17-46, αυτός ξέρει, αυτός γνωρίζει και άρχοντας τον κλιματισμό Daikin και όχι μόνο, ο Κώστας και ο ΣΕΣ. Φυσικά, Ψητοπολείο Αθηνά, ο έτερος χορηγός μας Σταυρούπολη, εκεί κάθετο στην πλατεία Τερψιθέας, Αμπελοκήπων 10, 606-55 τη Λιβεριά, χώρος εστιατορίου, υπέροχα, πεντανόστιμα όλα και κρέατα φυσικά από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύωσμο, άρα ξέρετε ότι είναι όλα εκλεκτά και υπέροχα. Πριν πάμε στο δώρο ημέρας που είναι 3 εισιτήρια που θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής. Τρεις από εσάς θα κερδίσετε 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη το Σάββατο. Να θυμίσω, μεγάλο boxing event 13 του μηνός Δεκεμβρίου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Η μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Εκεί ο Παπάζοφ αντιμετωπίζει τον Τσουντέκη. Ο Ελληνορώσος Παπάζοφ αντιμετωπίζει τον Μπρονό Τσουντέκη. Χαμός θα γίνει. Χαμός θα γίνει. Από αύριο θα αρχίσουμε να σας δίνουμε εισιτήρια για το συγκεκριμένο event στο Παλατάκι, ξαναλέω. Για τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης. Ένα υπερθέαμα μοναδικό, τέτοιο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Πάμε εμείς να πάρουμε γραμμούλες. Πάμε να ανοίξουμε το τηλέφωνό μας 2310-287-888. Χαίρετε. Γεια σας. Ωρε μάλια. Το νου σας, ωρε μάλια. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Αλίμονο. Έχω βάλει τρικλοποδιά σε όλο τον κόσμο. Τρεις φιλέ, έχει βάλει. Τα κλείνει στην καροτίδα. Τρομερή, παύλα. Για συγγνώμη, αλλά λέξτε τις καροτίδες σας. Τους φιλέ, όχι απλά, όχι απλά έχεις κάνει μεγάλη αυτή, να πούμε, μεγάλη ζημιά. Αλλά τέσσερις. Τέσσερις, δηλαδή. Τέσσερις. Τι να πω, φιλέ. Τι να πω, αυτό δεν είναι, είναι τάκλιν στην καροτίδα, είναι, θα το φάτε εδώ το γαλαρίκι σας ή να το τυλίξω για το σπίτι και τέτοια πράγματα όπως κάπως έτσι, ναι. Τέτοια μιλάμε, κοίταξε, παίζει ρόλο. Κοίταξε, όταν μιλάς με την κοπέλα μου λέει τέτοιο και λέω για την εκπομπή του Κωστή, όχι Κωστή, Κωστή. Έτσι. Κάτε, ναι, σου λέει αυτός. Έτσι φίλε. Δικός μας είναι. Μα έτσι ακριβώς. επειδή μπήκες έτσι. Το νου σας, ρε μάλια. Έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Καλά, ρε μάλια. Μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Αντίστροφη μέτρηση σήμερα. Έχω πολύ καιρό. Καλά, έτοιμος έτσι κι αλλιώς. Αντίστροφη μέτρηση σήμερα γιατί χθες δεν προλάβαμε με τις πολλές κουβέντες. Θέλω. Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, προπονητή, φαγητό, τραγουδιστή, ηθοποιό και χρώμα. Και ζώο, δηλαδή λίγα πράγματα θέλουμε, μπαμπαμ, από... από ΤΑΦ! Πάμε, Παύλε! Από ΤΑΦ! Τσακάλι καταρχήν. Ωραίος. Έτσι. Τυρκουάζ το χρώμα. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε! Ταραμάς. Ναι. Ταραμάς. Πολύ ωραίος. Καλά και ταραμάς. Πολύ ωραίος. Απεχθάνομαι, αλλά δεν κοιτάζει, ναι. Τραγουδιστής ειδοποιός. Ένας παίκτης. Ναι, ό,τι θες, μου πεις. Ο Τόλης. Ο Τόλης. Ο Τόλης, εδώ, ο Τόλης ο σκόπος. Όλοι μετά ο Τόλης, ναι. Ξένη ομάδα. Υπάρχει, εκεί βάζεις. Ξένη ομάδα. Τωρίνο. Τωρίνο, μπράβο. Έβγε. Όχι ρε τον Κόγκ ακόμα, όχι τον Κόγκ ακόμα. Πετάγεται από μόνο. Το Χούρογλου. Το Χούρογλου, ναι. Το Χούρογλου. Ξένος παίχτης. Έτσι. Ναι.
Ιταλός, Μάρκο, πανηγύριζε στον τελικό το 82. Ταρντέλι. Ωραία, φίλε, Ταρντέλι. Μπράβο, και τι, νομίζω και ένα προπονητή και τελειώσαμε, φίλε. Τον Φερέιρα. Έλα, σε καθάρισα, ρε, σε καθάρισα, τσατσαρός κατευθείαν. Τον Αμπέλ Φερέιρα. Γιατί σκέφτηκα να πω τούτορα, αλλά αυτός δεν ήταν προπονητής, φίλε. Οπότε... Όχι, αυτός δεν ξέρω εγώ πώς. Θα ήταν άκυρο, άκυρο. Αγοράκι μου. Πάμε, δώσε λίγο τα τρία τελευταία, ψοφία. 988 και πρόσεξε, εάν το κερδίσω, ναι, το εισιτήριο, επειδή έχω διαρκείας, στο πρώτο παόκι που θα σου έρθει με άνεργος, πολύτεκνος, οτιδήποτε. Πολύ δυνατός. Σε φιλού, σε φιλού. Το ξανακάναμε και με τη Λάρισα κέρδισα εισιτήριο. Μπράβο, και λέω δώσκο, γιατί εγώ έχω διαρκείας, παιδιά, τι να το κάνω εγώ το εισιτήριο. Έτσι. Πολύ ωραίος. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Σε φιλό, σε χαιρετώ. Γεια Παυλάρα. Πάμε επόμενος. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλώς τα παιδιά τα καλά. Τα παιδιά τα επώνυμα. Φίλε, δεν μπορώ να μην το πω. Περιστατικό, χθες είχαμε συνάντηση στους γονείς του σχολείου. Έχω πάει με μια φόρμα που τη μία έχει το δικέφαλο και από την άλλη έχει το ζούμου σου. Λοιπόν... Μου λέει, έρχεται ο μπάρμπας, παππούς που έχει το εγγόνι του στο σχολείο, μου λέει, δεν μου λες φίλε, το από εκεί το καταλαβαίνω, λέει. Το από εδώ, λέει, τι σημαίνει ζουμού σου, λέω, Ζαφύρης Μελάς. Μου λέει, δεν σημαίνει αυτό, λέει, δεν σημαίνει αυτό. Λέω, Ζωζέ Μουρίνιος, ούτε αυτό σημαίνει, λέει. Λέω, τι σημαίνει. Είναι ζουμου σου, είναι ένας πιτσιρικάς που κάνει εκπομπή το πρωί στον 107 και 4. Και τον κέρασε. Λέω, πιτσιρικάς που τον ξέρω, το ξέρω λέει, τον, λέω τον έχεις δει, δεν τον έχω δει, λέει, αλλά τον ακούω, λέει, είναι πιτσιρικάς. Τον ξέρεις, λέω, φίλος μου είναι, φίλος. Δηλαδή λέω, πόσο τον κάνεις. Αυτό Κωστή είναι άβρα, άβρα είναι. Άβρα φίλε και άλλα νερά. Και όχι μόνο άβρα. Ναι, και άλλα πράγματα. Και Μητσικέλη. Αυτό τι μπέρδεμα ήταν, τι όνομα ήταν αυτό, τέλος πάντων. Έλα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έφυγα, δεν είπα τίποτα και δεν κατάλαβε κιόλας. Είμαι και βραχνιασμένος αυτές τις μέρες, ένας γαϊδουρόβιχας. Αλλά τι ωραία, ένας πιτσιρικάς. Δηλαδή, πόσο τον κάνεις, μου λέει 22, 23, βία να είναι, λέει. Βία. Πιο μικρός είναι, πες. Ανήλικος. Αν έρχεται με τη μαμά του τον πάει. Λοιπόν, άκου τώρα. Εμείς τα ζουμουσάκια είμαστε όλοι 19 χρόνων, δεν μεγαλώνουμε. Όλοι, εννοείται. Κάτω από 20. Εννοείται, αυτό δεν το συζητάμε. Στη διάθεση μιλάω, ξέρεις, δεν είναι, είμαστε βιολογικά. Σε όλα, έτσι, όχι όταν λέμε μας πέφτει με τίποτα, για τη διάθεση. Για τη διάθεση μιλάμε, όταν λέμε δεν μας πέφτει με τίποτα, έτσι. Ναι, εννοείται. Αυτό εννοούμε. Αυτό. Εννοείται. Είσαι έτοιμος. Δεν έχουμε πονηρό μυαλό εμείς, είμαστε έξυπνοι. Όχι, όχι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ακριβώς αυτό. Εγώ δεν θέλω να... Δεν υπονοώ τίποτα. Δεν υπονοώ τίποτα. Όχι θέλω και ποτέ. Θέλω να ακούσω λίγο κάτι. Θέλω να ακούσει λίγο κάτι. Περίμενε. Να κλείσω εδώ το μαραφέτη, να κάνω μια λεγιστοποίηση. Εδώ, πάρα πολύ ωραία. Άκου λίγο. Όχι ρε φίλε, όχι ρε φίλε, δεν θέλω χαλί. Δηλαδή, πώς το λένε, δεν θέλω χαλί. Μια στιγμή λίγο, καθυστερεί ο Μάστορας. Να το... αυτό. Άκου λίγο αυτό θέλω να μου πεις. Eroare făcută de la Delaui. Pereira poate regulamentară, gol magnific. Marcat de Pereira, 2-1 pentru PAOK din minutul 49. Ce goluri vedem astăzi. Su thimizi kati. To gol tu. Eroare făcută de la Delaui. Acu bravo, ăla și. Pereira poate regulamentară. Zograsiar, tipo. Marcat de Pereira. 2-1 pentru PAOK din minutul 49. Εκεί που το κάμνουν οι αράχνες. Εκεί πήγε. Χάλασε και τη φωλιά, άστο. Χάλασε και τη φωλιά. Είχαμε πρόβλημα, μειώθηκαν οι γεννήσεις. Όπως το λες, χάλασε και τη φωλιά χάλασε. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία, Παναγιώτη μου. 4,85. Το εισιτήριο το δίνεις κατευθείαν. Έγινε, έγινε. Σε φιλώ. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση από εδώ και πέρα. Να ξεκουράζεσαι λίγο, γιατί
πρέπει να κρατάμε και την ηλικία μας, έτσι, να είμαστε πιτσιρικά. Καλά, δεν θα πάθουμε και τίποτα τώρα, δεν τα λέμε, εντάξει. Όχι, αλλήμωνο τώρα. Έγινε Παναγιώτη μου, σε φιλό. Λοιπόν, για, την αγάπη για, μου, ζουμουσού, αδερφέ μου. Να είστε περήφανοι που είστε Εννοείται, πάω. Πάω που είστε περήφανοι. Εννοείται, αυτά μαζί πάνε. Φιλιά πολλά, γεια σου Παναγιώτη μου. Εννοείται, παιδιά, είναι προϋπόθεση. Γεια σας, χαίρετε. Και πολύ κλάβα στον Πειραιά, ρε μεγάλε. Είμαι λοιπόν καθισμένο στον Ακάλυπτο και πήρω το φραβεράκι μου με τις 36 ζάχαρες και έχω δίπλα μου το Walkman καρφωτό και ακούω για να πιο καλή μοναξιά και λασπόνερα και γίνεται το μάτι μου λίμνο θάλασσα, ρε παιδί μου. Και βλέπω τη μασκότα απέναντι να σκύβει και παίρνω μάθη το σκέλι και έχω τρελαθεί, ρε παιδί μου. Πες μου ρίχτα, 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 ρίχτα πως είμαι, ρίχτα. Αγοράκι μου. Ήλα. Πολύ κλάμα και κάτω ρε φιλαράκι να μου. Τώρα θα πάρω τον Ολυμπιακό, λέει, θα πάρει, λέει, ακούστηκε τον Ολυμπιακό μαζί με τον Κόκαλη σε συνεργασία, λέει. Δεν κάνει ομάδα Β όπως το μπάσκετ. Σούπα ρε. Ωραία δεν είναι, ωραία δεν. Κοίταξε. Νομίζω, φίλο, ότι μπορώ να ζήσω χωρίς αυτούς. Να ξέρεις. Αυτό είναι σίγουρο. Ακόμα φεύγουν οι Άφα, φύγουν τα παιδιά. Ναι, φεύγουν. Ναι, 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 κλάμα, καλά, πολύ καλά, καλά, κλάμα, ρε. Περίμενε, περίμενε, περίμενε να φύγουν. Περίμενε να φύγουν. Ναι. Περίμενε να φύγουν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Φίλο, είναι με τον μπάσκετ μαζί για να μην τρέχουν από το γήπεδο στο άλλο. Κατάλαβα, είναι μαζί κατηγορία. Και νομίζω στον πάτο πρέπει να ανήκει στη Β. Νομίζω στον μπάσκετ, έχω την εντύπωση. Ε. Έχω έτσι μια εντύπωση, δεν είμαι σίγουρο βέβαια. Έχει μια εντύπωση. Μπορεί και δύο εντυπώσεις. Λες και δύο τυπώσεις, ε. Πολύ κλάμα, ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει. Για πες, είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος να αγωνιστείς, αγόρι μου. Θα δείξει, ρε παιδάκι. Θα δείξει, ρε παιδάκι μου, να πούμε. Θα δείξει. Λοιπόν. Θα δείξει, θα δείξει. Τραγουδάκι θα σου βάλω. Όχι, όχι, τραγουδάκι, ας θα βγει ενάντια. Όχι τραγουδάκι. Όχι τραγουδάκι. Θέλω να μου πεις την ηθοποιό. Οχ. Οχ. Άμα είναι όχι, να σου βάλω τέτοιο, αντίστροφη μέτρηση. Άστο, άμα δεν θέλω όχι, δεν θέλω τέτοιο, δεν θέλω να πούμε ξεφυσίματα, δεν θέλω. Όχι, αλλά όχι, τι όχι. Λοιπόν, θέλω να μου πεις πέντε ποδοσφαιριστές που το όνομά τους ξεκινάει από Λάμδα, Έλληνες ή ξένους. Λάμπρος. Λάμπρος Κωνσταντάρας. Κάπως έτσι. Λάμπρου το δικό μας, δηλαδή ούτε καν τον υπολογίζεις, έτσι. Ναι, Λάμπαρτ. Λάμπαρτ, βεβαίως. Νόμιζα να πεις Λάμπρας. Ναι, Λάμπαρτ. Λεόνε. Λεόνε. Λεόνε, βέβαια. Ο περίφημος Λεόνε. Λεόνε, ναι, ο Καρ Λεόνε. Ναι, ναι. Άλλος. Του Άρεος, Σέντερφορ. Λεόνχαρτ. Λεόνχαρτ. Λέων Μέση, ναι. Λέων Μέση, μπράβο, και πες και το σέντερφορ του Άρεος. Σώθηκε τώρα το σέντερφορ. Να χαρεί ο Χρήστατος που να παίξω. Λέων Τσατσαρός. Λέων Τσατσαρός, βεβαίως. Βεβαίως. Όχι, θα το δώσω σωστό, φίλε. Θα το δώσω σωστό, γιατί είμαι ένα λιοντάρι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Ένα λιοντάρι της ενημέρωσης. Έτσι, για τον άνθρωπο που να πω στον πρώτο που φαρφεί, να ξέρεις, δηλαδή. Το πρώτο άνθρωπο που θα προλάβει να φτάσει πρώτος. Για να γίνει και ενδιαφέρον η κατάσταση. Καταλαβες. Ακού. Κορίτσια, χειροκροτήστε το φίλο μου. Έτσι. Oh. Και εσύ, και εσύ, και εσύ με το μεγάλο μπούστο. Εσύ, yeah, έλα μπροστά, yeah. Μην κρύβεσαι πίσω. Έλα λίγο μπροστά. Τρέπεται αυτή. Δεν πήρα, δεν κακό. Δεν κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Δεν καθόλου. Πιτσάκο, 401. Είπαμε για πρώτο άνοιγμα που θα έρθει. Για ο πρώτος που θα φτάσει, πρώτος που θα φτάσει. Με χαρτί ενεργεία στο πέριο και όλα. Τέλεια, τέλεια. Φιλιά πολλά, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Γεια σου, αγοράκι. Πού αλήθεια λε με τον Μορφάντρα, τι να κάνουμε έτσι. Είναι, μα έκανε όμορφο η μαμά μα. 2310-287-888. Μπαίνετε σε κλήρωση. Και για το μεγάλο κλιματιστικό που θα κληρώσουμε από την Climart Home στο τέλος του μήνα. Έτσι, στο τέλος Δεκεμβρίου. Και για το δώρο εβδομάδας που είναι Λίθος Hotel and Spa, δύο μέρες, μία διανυκτέρευση, ένα καταπληκτικό μέρος στον Παλαιό Άγιο Θανάσιο, στο Καϊμάκ Σαλάν, ή Βόρας που με μάλλον ο φίλος, να το λες λέει στα ελληνικά, εντάξει, ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε, έτσι, την ελληνικότητα ενός μέρους δεν την χαρακτηρίζει μια παλιά ονομασία, τις καινούργιες ονομασίες που βάζετε να, που βάζουν μάλλον να φοβάστε. Πάμε, πάμε στην γραμμή, γεια σας. Πολλά φιλιά στην Σορτελευθέ για να μας παρεξηγήσουν.
δεν έχει. Μάτσον, ένα μάτσον. Μάτσον, εντάξει. Έλα, μαζί σου θα είμαι σκληρό. Δεν βγήκε ακόμα ούτε η Νάντια, ούτε η κυρία Νίκη, ούτε η Όλγα, ούτε οι φίλε μα, α πούμε, οι πιστέ. Δεν έχει βγει καμία γυναίκα μέχρι στιγμή. Μόνο. Μέχρι στιγμή μόνο παίζει τόσο μάγκα. Τόσο. Αυτός απαγόρευσε να ανοίξει η πόρτα. Ποιος είναι. Ωραία, τώρα θα τα πούμε αυτά. Τα έχω με τον Βασιλόπουλο. Μπορείς να κάνεις 10 λεπτά υπομονή. Τα έχω εδώ να το ρωτήσω τα πάντα. Κάναμε υπομονή τόσα χρόνια για να, όταν πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα. Ακριβώς. Εδώ τον έχω. Και δεν πρόκειται να χάσουμε ποτέ την ισοδοξία μας με αυτή την ομάδα την οποία αγαπάμε και υποστηρίζουμε. Εννοείται. Και να την προστατεύουμε. Εννοείται. Λοιπόν, σου έχω ηχητικό, μου λες. Ποια είναι! Πάλι με γυναίκες. Μπουρλα! Μπουρλα! Πάρε σμαρό. Εμείς τη φωνάσαμε σαφό, δεν πειράζει. Εσύ που την ήξερες. Ναι, κακό, συγγνώμη, συγγνώμη. Όχι, όχι, δεν θέλω να διορθώνω. Μοιάζουνε λίγο. Δεν θέλω να διορθώνεσαι. Την πέραψε. Ήταν η σαφό νοταράλα, εμείς τη φωνάζαμε σμαρό στη γειτονιά μας. Παίξε λίγο, βάλε λίγο σάλτσα. Η σμαρούλα μας ήταν. Εκεί ειδικά γεννήκαμε Σόδομα και Γόμορα ήταν. Αυτό είναι ακόμα πιο καλό. Σόδομα πάρα και Γόμορα! Πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ. Οι άνθρωποι που λέτε δεν παίζονται καλά, θα τα πείτε με τον Βασιλόπουλο. Θα τα πούμε, έρχεται Βασιλόπουλο σε λίγο, θα το ρωτήσω και για του παρατηρητή την έκθεση. Έτσι και για το θέμα, το γελίο το θέμα με την Ξάνθη. Και ακόμη περιμένω, ουδής πολιτικός της Θεσσαλονίκης βγήκε να πει τίποτε. Ω, καλά. Μα τόσο πρόσεξε. Είναι. Ξέρεις τι κάνουν. Αυτό. You know what, I'm happy, you know what. Αυτό είναι ο τρούπι από τα κινούμενα σχέδια. Δεν τρέπονται. Καθόλου, καθόλου, άστο. Λέω το πρώτο δεν θα ακούγε τώρα, θα τα ρίχνουν και το μεσημέρι. Τα καλά κάνεις, γι' αυτό έχουμε ανοιχτή γραμμή. Γι' αυτό έχουμε ανοιχτή γραμμή, αγόρι μου. Γι' αυτό. Φιλιά πολλά. Φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Πάμε δύο γραμμές ακόμα, θα προλάβουμε. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Καλώς την. Γεια σου Κωστή. Τι γίνεται. Η Γεωργία από Τρίλαφο. Γεια σου ρε Τζόρτζια από το Τρίλαφο. Three Mountain. Τι κάνεις. Όλα καλά. Ναι, καλά, δόξα τω Θεούλη. Μπράβο, χαίρομαι. Εδώ, χαίρομαι. Δημητράκη αναμένω. Με το Δημητράκη είσαι, δίπλα. Ε, με το Δημητράκη. Μπράβο. Είμαι, ναι. Τέλεια. Εσύ γελάς, εσύ κλαις με το ναι. Γιαννάκη τον Πάριο. Εγώ κλαίω από τα γέλια με τον Κωστάκη τον Τσακαρό. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Και σαν ο κύριος που είπε πριν για τους δικούς μας πολιτικούς. Αυτοί πετάνε αετό Χριστουγεννιάτικα, τι περιμένεις. Χριστουγεννιάτικος είναι. Καπαμαρού. Έτσι, με κορδέλες και μέσα. Δεν νιώθεις τέλεια που βγήκαν οι αγιοβασίλειδες στις βιτρίνες και ακόμα είμαι αίτητος. Εγώ λέω 47 και πάμε. Το ότι θα φτάνα τα χρόνια μου στο μάτι με την Ξάνθη, δεν το περίμενα ποτέ. Δεν το περίμενες ποτέ. Και εγώ που σκέφτομαι τώρα η ανιψιά μου όταν εγώ θα γίνω γιαγιά που θα με ρωτάει ρε εσύ γιαγιά, Γεωργία. Τι έγινε τότε. Από πότε έχει να χάσει ο ΠΑΟΚ. Αχ παιδάκι μου, πού να σου γίνω τώρα. Από τότε που το μεγάλο Πέμπκο ήταν σε γλάστρα. Σε γλαστρίτσα ήτανε παιδί μου. Ήτανε έτσι. Η Σαμπουτζάκη. Η Σαμπουτζάκη με το βυζί της έσπαγε καρύδια. Τότε. Λοιπόν, έλα. Τζόρτζια, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Θα σε βάλω. 3, 7, 6. Γεια σου, Τζόρτζια, φιλιά. Γεια σου, Γεωργία μου. Φιλάκια. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια. Πάμε. Γεια σας, χαίρετε. Ναι. Γεια σου, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις. Καλά, καλά φίλε μου, καλά, καλά, αδερφέ μου. Ξαναπήρα να παίξει, Βιτσέ. Δεν είσαι τελευταίος, ξαναπήρα εγώ πάλι να λέω να παίξω. Πάρα πολύ ωραίος. Κώστα, εσύ είσαι ή έκανα λάθος. Έλα. Κωνσταντίνος. Ναι, ναι, ναι. Έλα ναι, ναι, τα γόρι μου, μπράβο, μπράβο, κάτσε να βάλω λίγο. Βασικά έχω κνευριστικό στήμα αυτό που βάλαν με την Ξάνθη. Καλά, γιατί ξέρεις, ξεκινήσαν να μιλάνε όλο για, με τις κάμερες αυτό και να καλύψουν αυτό για να ξέρεις. Να βάλουν αυτό με την Ξάνθη να πιάσει αυτό σαν πρώτο θέμα. Η προσοχή πρέπει να στραφεί εκεί. Γιατί, για τα έσχη στο Καραϊσκάκης. Για τους 28 τα στημένα που βγαίνει η απόφαση. Για το σκοτωμό μεταξύ Κόκαλη και Μαρινά.
Ναι, έτσι, έτσι. Όπως το λες. Θα τα συζητήσουμε τώρα σε λίγο, θα βγάλουμε. Δεν εκνεύρισε αυτό, κατάλαβε. Ναι, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεσαι. Έτσι. Ναι. Γιατί διάβασα στο YouTube όλο αυτό που λέει, ξέρεις, τον ανιψιό, το ένα, το άλλο. Καλά, ναι. Ο πέμπτος ανιψιός που έχει πάρει τα γηπεδάκια και αυτό σημαίνει ότι έχει πάρει και την Ξάνθη, έτσι. Και ότι είναι γεωργησία. Θα πάνε στα δικαστήρια, Κώστα. Αυτοί που ρίξαν τη λάσπη, αυτοί που φτιάξανε το αφήγημα, θα τα πούμε τώρα σε λίγο με Βασιλόπουλο, έτσι. Αυτό θέλω να ακούσω, γιατί εντάξει, το πρωί βασικά ήθελα να σε στείλω μήνυμα και δεν είχα κάνει, το λέω τώρα, λέω, δεν θα στείλω, καλά έκανες, καλά έκανες, καλά έκανες. Άκου λίγο να μου πεις, άκου λίγο να μου πεις, ποια είναι αυτή που λέει αυτό. Σε γουστάρει χωριάτισα, τι έγινε Κωστάκη. Σε γουστάρει χωριάτισα. Τι έγινε Κωστάκη. Σε γουστάρει χωριάτισα. Ξέρουμε ποια είναι. Τζένι. Έλα. Τζένι. Τζένι. Μπο. Δεν το έχω, δεν το έχω, δεν το έχω Κωστή, δεν το έχω. Πρόσεξε. Τζένι Μπότσι. Τζένι Μπότσι. Ποια είναι αυτή λοιπόν η... Κόλλησα στο κοστίνι. Τζένι Μπότσι, αφού στο είπα. Αφού στο είπα, Τζένι Μπότσι, ναι, αλλά νόμιζα έκανα παρατσούκλι. Όχι, ρε, την κανονικό, τον κανονικό, τον κανονικό. Κωνσταντίνε μου, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία. Να σε βάλω και για τα εισιτήρια. Άντε, 983 Κωστή. 983. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Έγινε, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Να ακούσω με τον Βασιλόπουλο να δω τι έχει, ναι. Έρχεται. Να καλά. Καλό μεσημέρι. Έρχεται σε να λίγο. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Θα πάμε σε διάλειμμα. Να υπενθυμίσω ότι κληρώνουμε στις 3 παρακάτω ψηλά 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθη. Σάββατο είναι αυτό το παιχνίδι στις 6. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο, είτε θα είναι τίγκα. Πολλά και ωραία πράγματα θα δούμε πάλι από την ομάδα. Εκτή η ποινή ο Ογκούστο, γιατί συμπλήρωσε κάρτες, θα δούμε τι θα βάλει. Θυμίζω ότι το μεγάλο δώρο του μήνα είναι το κλιματιστικό από την Climart Home. Θυμίζω ότι το δώρο της εβδομάδας είναι Lithos Hotel & Spa. Υπέροχα πράγματα, θα περάσετε καταπληκτικά εκεί στο Πετρόκτη, στο πολύ ατμοσφαιρικό μέρος, στο Καϊμάκ Τσαλάν, στο Βόρα, στο Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Και το δώρο της ημέρας είναι τα 3 εισιτήρια, αυτό που κληρώνουμε, τα 3 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ξάνθης. Θα πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε, γιατί έχουμε Κώστα Βασιλόπουλο να συζητήσουμε και για το θέμα αυτό που δημιουργήσανε αυτοί για να ρίξουν στάχτη στα μάτια και να στραφεί αλλού το φως και η προσοχή να γυρίσει αλλού, με το αφήγημα που θα τους κοστίσει πολλές μηνύσεις και πολλές αγωγές, αλλά και το όσα έγραψε ο παρατηρητής για τα έσχη έξω του Καραϊσκάκης. Επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρό μας. Θα πάμε να επικοινωνήσουμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα, για όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και που ξεπηδάνε κάθε μέρα το ένα πίσω από το άλλο. Φυσικά, μόλις καταφέρουμε να συνδεθούμε, να ασχοληθούμε με το αφήγημα περί Ξάνθης και Ιβάν Σαββίδη, όπως επίσης και με το θέμα των όσων έχουν γραφτεί από τον παρατηρητή μετά από τα έσχη που έγιναν έξω από το στάδιο Καραϊσκάκης την Κυριακή στον αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Αυτά απασχολούν την επικαιρότητα. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι σε λίγο να συνδεθούμε με τον Κώστα Βασιλόπουλο. Εσείς εξακολουθείτε, το ξαναλέω για τελευταία φορά, να στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για 3 εισιτήρια για τον αγώνα με την Ξάνθη το Σάββατο στις 6. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο. Γεια σου Κώστα. Καλό μεσημέρι Κωστή. Χαίρετε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται νομίζω να είναι κάποιος σοφός. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ότι το αφήγημα περί Ξάνθης είναι αυτό που απασχολεί τα ΜΜΕ και τον κόσμο όλων. Θα ήθελα το σχόλιο σου Κώστα. Κοίταξε να δεις, έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να αλλάξουν την ατζέντα, την επικοινωνιακή ατζέντα, και να φύγει η συζήτηση από τα έσχη στο Καραϊσκάκης και να πάει κάπου αλλού. Ήτανε προσχεδιασμένο, δεν ήταν κάτι που έγινε τυχαία, και αυτό προκύπτει από το ύφος του ρεπορτάζ και από τις εικόνες
με, με τις οποίες το έντυσαν. Όλα είναι, ήταν έτοιμα από την Παρασκευή. Σε περίπτωση που δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα, να αλλάξουν σήμερα την, να αλλάξουν από χθες την ατζέντα, γιατί ήταν προσχεδιασμένα όλα όσα θα έκαναν σε βάρος της αποστολής του ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, και αυτό προκύπτει και από την έκθεση της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, και από την έκθεση του παρατηρητή. Αμφότερες είναι η έκφραση γνωστή δημοσιογραφική και με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι δική μου η έκφραση, ναι, ναι. Είναι η πραγματικότητα. Και η έκθεση της Ελλάς και η έκθεση του παρατηρητή κυριολεκτικά και είναι τον Ολυμπιακό, ο οποίος κινδυνεύει με τιμωρία 4 από εδώ και όχι 2 αγωνιστικών για τα συγκεκριμένα γεγονότα. Και το λέω γιατί θα υπάρξουν κι άλλα στο μέλλον θέματα για τα οποία θα πρέπει να απολογηθεί μέχρι να αποδεχθεί η ακρότητα ή η ενοχή του ο Ολυμπιακός, η ΠΑΟ Ολυμπιακός. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προκύπτουν, είχαν έτοιμο ένα ρεπορτάζ για να σηκώσουν σκόνη, να αλλάξουν τη συζήτηση και το πέτυχαν. Ναι. Και το πέτυχαν διότι ελέγχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Mm. Η προσπάθεια σύνδεσης του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη με την ΠΑΕ Ξάνθη απέτυχε καταγωγός. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση σε κανένα απολύτως επίπεδο. Είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ που χρησιμοποιήθηκε και οι απαντήσεις και οι εξελίξεις θα δρομολογηθούν στα ελληνικά δικαστήρια. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από το πρωί έχει δώσει την εντολή στην νομική υπηρεσία να συνταχθούν και να κατατεθούν μηνύσεις κατά φυσικά του καναλιού που αποκάλυψε σε εισαγωγικά το θέμα και των μέσων μαζικής ενημέρωσης που το υιοθέτησαν και φυσικά των φυσικών προσώπων που έτρεξαν να κάνουν δηλώσεις προσπαθώντας να διαμορφώσουν, γιατί αυτό ήταν το ζήτημα, ήρθαν σαν τρέιλερ από πίσω οι δηλώσεις κάποιων ανθρώπων για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επεκταθούμε από τη στιγμή που το θέμα πάει στα δικαστήρια. Εκεί θα λάμψει η αλήθεια και θα αποδειχθούν όλα όσα ισχυρίζονται ή δεν θα αποδειχθούν όλα όσα ισχυρίζονται. Εγώ θα πω ότι πρόκειται περί μιας φούσκας που θα σκάσει με τρόπο έτσι πολύ εντυπωσιακό, διότι ακόμη και αν υπήρχε καπνός, γιατί δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει ούτε καν καπνός. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, θα φρόντιζε κάθε κοινός νους να εξαφανίσει τα ίχνη του. Η προσπάθεια που καταβάλλεται να συνδέσουν τον ΠΑΟΚ και τον Ιβάν Σαββίδη με την Ξάνθη γίνεται διότι κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Ακριβώς. Έτσι κάνουν. Αυτά για να μην... Ναι. Από τη στιγμή που το θέμα πάει καθαρά στα δικαστήρια, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει δεν είχε κανέναν ενδιασμό, έδωσε αμέσως το στίγμα της με μηνύσεις και επαναλαμβάνω και στα ΜΜΕ και στα φυσικά πρόσωπα που υιοθέτησαν και προσπάθησαν να αναπαράγουν το θέμα. Τώρα, σήμερα η κυρία Σουλούκου, συνοδευόμενη και από τις κάμερες κρατικής τηλεόρασης, την οποία πληρώνουμε όλοι. Έτσι. Εκτός από αν πήγε κρατική, μάλιστα. Πάρε το λογαριασμό λίγο να δεις τι ωραία που πέφτει. Ναι. Λοιπόν. Και επειδή το πληρώνουμε όλοι εμείς, έτρεξε σήμερα η κυρία Σουλούκου, μαζί με την κυρία Σουλούκου, η κάμερα της ελληνικής τηλεόρασης, έξω από τα γραφεία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπου κατατέθηκε η καταγγελία. Η οποία θα εξεταστεί, θα μας δώσει και η ΕΕΑ μια απάντηση. Το εντυπωσιακό είναι ότι η ΕΡΤ δεν δείχνει την ανάλογη ευαισθησία όταν η ΠΑΕΠΑΟΚ καταγγέλει κάτι. Ποτέ. Είδες κάποια ευαισθησία ποτέ, από την ΕΡΤ? Ποτέ. Είδες κάποιο ρεπορτάζ από την ΕΡΤ? Για όσα γίνανε τον προηγούμενο διάστημα. Ναι, όχι, για όσα γίνανε την Κυριακή στο γήπεδο. Χάρτα ετώ. Είδαμε κάτι, είδαμε μια... ένα ρεπορτάζ. Εκτενές αφιέρωμα. Που δεν μιλάει για έσχη. Ναι. Στον τύπο γίνεται χαμός. Ζούγκλα, αυτό, καγγελόπορτες κλείσαν, ανοίξαν. Χτυπήθηκε ο Σιντέρσκι, χτυπήθηκε ο Πασχαλάκης. Ο αστυνομικός. Τίποτε. Σήμερα όμως οι κάμερες της ΕΡΤ έτρεξαν να συνοδεύσουν την κυρία Σουλούκου. Καλά, το κάμερες του ΒΑΜ πολύ καλά κάνανε και πήγανε. Τα ελληνικά κανάλια, έχω πει σε εκατοντάδες χιλιάδες φορές, έχουν το δικαίωμα να χαράξουν την πολιτική τους. Ο Λίμπερο έχει το δικαίωμα να χαράξει όποια πολιτική θέλει. Ο κόσμος θα επιλέξει αν θα ακούει Λίμπερο ή αν δεν θα ακούει και θα ακούει κάτι άλλο. Η ΕΡΤ όμως είναι ένα τελείως διαφορετικό κεφάλαιο. Και δεν αναφέρομαι στην ΕΡΤ 3, την εξαιρώ.
λόγω της εμπειρίας που έχω για τον τρόπο λειτουργίας των συναδέλφων, των προϊσταμένων, ναι, ναι, των τεχνικών στη Θεσσαλονίκη. Καμία σχέση με την μαμά, ας το πω σε εισαγωγικά, ναι, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, όλο αυτό το σκηνικό, ναι, όλο αυτό το σκηνικό στήθηκε πάρα πολύ ωραία για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ συντετημένος. Να βρεθεί, ξέρουν ότι το μόνο που θα καταφέρουν είναι να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι είναι γιατί το έκαναν, γνωρίζοντας ότι στο τέλος θα καταπέσουν όλα αυτά τα μυθεύματα στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτοί ίσως να θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Κάτι θα μείνει ή χρόνο όπως λες. Ναι, μπορεί να θέλουν να κερδίσουν χρόνο. Ναι. Είναι σημαντικός. Είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Έχουν παίξει πολλές φορές επικοινωνιακά παιχνίδια. Κερδίζουν τον χρόνο, δημιουργούν εντυπώσεις, δίνουν ένα άλοθη στον Αντιενάκη για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι θέμα αν όχι ορών ημερών να αλλάξει η ατζέντα και να πάμε πλέον σε απολογίες Ολυμπιακού για πάρα πολλά ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί και τα τελευταία χρόνια αλλά και το τελευταίο χρονικό διάστημα με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στο στάδιο Καραϊσκάκης, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Μου δίνεις πάσα τώρα για να πάμε στην έκθεση του παρατηρητή. Δεν ξέρω αν θέλεις να διαβάσω, να ακούσει και ο κόσμος και με σταματάς όπου εσύ θέλεις. Είναι η έκθεση του παρατηρητή Super League. Λέει ώρα 17 και 10, 5 και 10. Με τη συνοδεία του βοηθού παρατηρητή πήγα να ελέγξω τη σειρώμενη πόρτα εισόδου του ειδικού χώρου στάθμευσης των λεωφορείων μεταφοράς αθλητικών αποστολών. Διαπίστωσα ότι ήταν κλειστή. Όχι χαλασμένη, το τονίζουμε, κλειστή. Μετά από λίγο εμφανίστηκε ο υπεύθυνος εγκατάστασης Βασιλιάδης Βασίλης, ο οποίος μας δήλωσε ότι η πόρτα θα παραμείνει κλειστή. Την ίδια απάντηση πήραμε και από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κύριο Καραπαπά. Κάλεσε τον ταξίαρχο κύριο Γεωργόπουλο Παναγιώτη, τους υπεύθυνους ασφαλείας των δύο ομάδων και τον εκπρόσωπο της Super League κύριο Άκη Τάκη και τους ενημέρωσα για το γεγονός μη τήρησης των συμφωνηθέντων στην πρωινή σύσκεψη. Έθεσα θέμα ασφαλείας της μετακίνησης των αποστολών μέχρι τα αποδυτήρια 100 μέτρα, διότι υπήρχαν στη μικρή παράπλευρη πόρτα εισόδου που αποδείχθηκε ως η μόνη είσοδος αρκετά άτομο, καθώς και εντός αυτού σε όλη τη διαδρομή προς τα αποδυτήρια. Αν και έγιναν προσπάθειες να απομακρυνθούν εντελώς, δεν κατέστη δυνατόν. Με απόφαση της Ελλάς τοποθετήθηκαν δύο δημιουργίες εντός του ειδικού χώρου στάθμευσης που θα εξασφάλιζαν την ασφαλή μετακίνηση. Η αποστολή του ΠΑΟΚ, περιφρουρούμενη από τις δύο δημιουργίες, κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια. Μετά την πορεία 30 μέτρων περίπου δέχτηκαν φραστικές επιθέσεις. Θα σας γαμ, μπιπ, πουτ, μπιπ κτλ. Από 15-20 άτομα φέροντα διαπιστεύσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός, καθώς και ρήψη ενός μπουκαλιού νερού προς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι βρίσκονται στο εντός του ειδικού χώρου στάθμευσης, στο ύψος της εισόδου διοίκησης δημοσιογράφη, χωρίς να πετύχει κάποιον. Δεν ξέρω αν θες να το συνεχίσω, νομίζω ότι. Περιγράφεται η πραγματικότητα. Ό,τι ακριβώς έγινε, αποδεικνύεται ότι ήταν οργανωμένο το σχέδιο και φυσικά αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί της ΠΑΕΠΑΟΚ περί των τραπεζισμών σε βάρος των μελών της αποστολής του Δικεφάλου. Δηλαδή πρέπει να είσαι δικηγόρος, να είσαι δικαστής για να διαπιστώσεις το αληθές των καταγγελιών της ΠΑΕΠΑΟΚ. Τα λέει όλο ο παρατηρητής. Ανάλογη είναι η έκθεση της Ελλάς. Ναι, ναι. Της αστυνομίας. Τι να προσθέσω, τι να πω, όταν ο παρατηρητής καταγράφει την πραγματικότητα. Αυτά ακριβώς που λέει και η ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει επίθεση αστυνομικού. Εγώ λέω κατά λάθος έγινε στον Σπιτέρσκι. Και το εννοώ, δεν ειρωνεύομαι. Δεν φαντάζομαι ότι ήθελε κάποιος αστυνομικός να χτυπήσει το ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Είναι προφανές ότι δεν τον αναγνώρισε και το έκανε μέσα στην ένταση. Αλλά αυτό γιατί συνέβη. Θα συνέβαινε εάν το λεωφορείο έφτανε στον προκαθορισμένο σημείο στάθμευσης έξω από τα αποδυτήρια. Όχι. Δημιουργήθηκε ο Πασχαλάκης πέρασε τα ίδια. Ο Μάκης ο Καγκάτσης, εγώ λέω ότι δεν παίζει μπάλα ο Μάκης ο Καγκάτσης για να επηρεαστεί. Αλλά έτσι φιλοξενούνται οι ομάδες. Πραγματική φιλοξενία θα νιώσει ο Ολυμπιακός και το πιστεύω ακράδοντας το παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Φυσικά. Έτσι θα καταλάβουν πόσο χωριάτικα φέρθηκαν και την εννοώ τη λέξη στο Καραϊσκάκη στην Κυριακή. Στο δεύτερο γύρο θα νιώσουν τι θα πει φιλοξενία και τι θα πει επίπεδο πάνω. Αυτό,
Αυτό. Πόσο μικραίνει την ομάδα τους και πάλι. Γιατί διαβάζω δεξιά και αριστερά κάποια πράγματα. Ο ΠΑΟΚ δεν μικραίνει, ο ΠΑΟΚ μεγαλώνει. Ανοίγει ψαλίδα. Ο ΠΑΟΚ, ακριβώς, θα ανοίξει την ψαλίδα και με τη φιλοξενία που θα επιφυλάσσει στον Ολυμπιακό στο δεύτερο γύρο. Και με αυτό. Για να αντιληφθούν τι σημαίνει φιλοξενία. Τι σημαίνει τήρηση του νόμου των συμφωνηθέντων. Γιατί υπήρχε μια συμφωνία που δεν τηρήθηκε. Και δεν τηρήθηκε γιατί ήθελαν να κάνουν το κομμάτι τους. Γιατί μετά η εικόνα, Κώστα, στον αγωνιστικό χώρο ήταν άλλη εικόνα. Άλλο. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια, μέρα. Δεν αντιλέγω. Η Κερκίδα μπορεί να έβριζε, να φώναζε. Okay. Αυτό γίνεται και στην Τούμπα. Ναι. Αλλά όλα είναι λιγάλα. Όλα πάρα πολύ ωραία. Κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Όλα τελείωσαν. Στο πριν. Στο πριν, βέβαια. Γιατί πριν μετά ήταν... το φαίνεστε. Εκεί. Γιατί απαγορεύτηκε η πρόσβαση στις τηλεοπτικές κάμερες στο χώρο άφηξης της αποστολής του ΠΑΟΚ. Τυχαίο ήταν. Και ευτυχώς βρέθηκε ένα βίντεο. Ευτυχώς. Και τα βίντεο που τα τελευταία τα ερασιτεχνικά, ναι, τα οποία αποδεικνύουν τι ακριβώς έγινε εκεί. Και Νόβα κλειστές κάμερες, πάλι Κώστα, πρώτη φορά αυτό, δεν έχει ξαναγίνει. Okay. Κοίταξε, όλοι κρίνονται. Ναι. Και εγώ κρίνομαι και εσύ κρίνεσαι. Φυσικά. Και η Νόβα κρίνεται. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αυτό, σε αυτό το χώρο κρινόμαστε όλοι κάθε μέρα. Έτσι. Πότε αρέσουν αυτά που δεν λέμε, πότε δεν αρέσουν, σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους δεν αρέσουν. Κάποιοι συμφωνούν, δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούν όλοι με τις απόψεις ή με τα ρεπορτάζ, γιατί πέρα από την αμφισβήτηση της άποψης, διαπιστώνω ότι υπάρχει και αμφισβήτηση του ρεπορτάζ. Τι να κάνουμε τώρα, σήμερα είναι Τετάρτη. Άμα θέλει κάποιος να πιστέψει ότι είναι Πέμπτη ή Τρίτη, είναι δικαίωμά του, δεν μπορώ να παρέμβω εγώ ούτε εσύ ούτε κανένας. Ακριβώς. Δεν θα το αλλάξουμε εμείς το μυαλό. Όχι, κανένας. Κανένας. Αλλά είναι Τετάρτη. Τι να κάνω. Είναι Τετάρτη, 3 παρά 7 λεπτά. Έτσι, έτσι. Κώστα, αυτό που λες ότι η φιλοξενία θα είναι άψογη, ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει. Αυτό θέλω να πιστεύω, ότι ο ΠΑΟΚ έχει δώσει ένα βήμα τα φιλοξενία στο δεύτερο γύρο. Ναι. Και αυτό και λέω, επειδή διαβάζω, ας πούμε, έτσι, κάτι ενθερμό τοποθετήσεις, τις οποίες διαφωνώ κάθετα και οριζόντια. Δηλαδή, τι είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι σε άλλο επίπεδο ΠΑΟΚ. Μα δεν το έχει και ανάγκη κιόλας. Δεν το έχει ανάγκη. Ποδόσφαιρο και πολιτισμό. Τίποτε άλλο. Ακριβώς. Δεν το έχει ανάγκη. Δεν θα γίνουμε ίδιοι σαν αυτούς που κοροϊδεύουμε. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Άσε που και να το έκανε Κώστα, εκεί ξέρουμε ότι θα υπάρξει ατιμωρησία και εδώ θα κοιτάξουν τον ΠΑΟΚ να τον σφάξουν με τον πιο. Δεν θα γίνει. Δεν επιτρέπεται να γίνει τον παραμικρό. Έτσι παραμικρό. Αυτό θα ήθελαν. Πολλοί θα ήθελαν. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδος, είναι ταμπλούχος. Δύο συνεχόμενες χρονιές. Ταράκι, ποδόσφαιρο και πολιτισμό. Είτε το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Είτε τους αρέσει είτε όχι. Ποδόσφαιρο και πολιτισμό. Ακριβώς. 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 Να προλάβουμε να πούμε και κάτι αγωνιστικό. Ότι... Α, ναι, έχει και μπάλα, Καημό. Έχει και μπαλίτσα. Έχει και μπαλίτσα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εκτεί ο Αγκούστο στο μάτς με την Ξάνθη, λόγω καρτών, και θα υπάρξει εκεί μία αλλαγή. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει καταγγελία. Ότι επίδες τον αφήνει επειδή είναι δικιά του η Ξάνθη. Γιατί εκτεί ο Αγκούστο με την Ξάνθη. Γιατί δεν μας ρωτήσατε, ρε παιδιά, να πούμε και εμείς τη γνώμη μας σε ποιο παιχνίδι να εκτίσει την ποινή ο Αγκούστο. Γιατί αφήνεις έξω παίχτη που λέγεται Αγκούστο και όχι έναν Δεσέμπερ για να είναι και ασορτή με, με το μήνα. Βεβαίως. Δεν θα μας τρελάνουν αυτοί, εμείς θα τους τρελάνουμε. Εντάξει, γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος. Όχι, θα διαβάσεις και το λέω ότι δεν υπάρχει θέμα, θα διαβάσουμε. Δήλωσαν τον Αγκούστο και λέει, εντάξει, οκ. Εντάξει. Για ποδόσφαιρο να μιλήσουμε. Για ποδόσφαιρο. Μπορούμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Για ποδόσφαιρο τι να πούμε, να ποδόσφαιρο. Νίκη οπωσδήποτε το Σάββατο. Είναι όχι, το μάτς. Μπορούν να μιλήσουν και ποδόσφαιρο. Α, τι να μιλήσουν, πώς, καλά, εντάξει. Μόνο και ποδόσφαιρο. Τι ποδόσφαιρο. Να απομονώσουμε, τα άλλα και να μιλήσουν και ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν, δεν θέλουν. Και να θέλουν δεν μπορούν. Δεν θέλουν γιατί δεν μπορούν. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Η αγωνιστική τους ένδυα, Κώστα, είναι αυτή που τους οδήγησε εδώ. Η αδυναμία τους. Γι' αυτό βγάζουν όλα αυτά, να καλύψουν τις δικές τους, τα δικά τους, το δικό τους handicap. Γιατί έτσι και γινόταν ένα 0-2 στο Καραϊσκάκης, ξέρεις ότι μπορεί και να μην τελείωνε ποτέ το παιχνίδι εκεί. Έτοιμοι ήταν. Πραγματικά δεν είναι σε δύσκολη κατάσταση, γι' αυτό αλλάζουν την ατζέντα, την αλλάζουν όμως με λάθος τρόπο, όπως θα αποκαλυφθεί σύντομα
και από, από το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και στα ελληνικά δικαστήρια, που είναι αρμόδια για την επίλυση τέτοιου είδους καταστάσεων που δημιουργούνται. Ακριβώς. Πάντως, Κώστα, δεν ξέρω αν συμφωνείς, η εποχή που οποιοδήποτε μπορούσε να πιάσει το στόμα του τον ΠΑΟΚ και να συνεχίζει ατιμόρυτος, ελαφρά την καρδία, έχει παρέλθει προπολού. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Γιατί κάποιες... Συμφωνώ. Απλά κοίταξε να δεις. Τον ΠΑΟΚ στο στόμα του πιο παλιά δεν τον πιάνανε. Γιατί ήταν... δεν αισθανόταν κίνδυνο. Και απειλή, βέβαια. Τώρα. Ναι. Που διαπιστώνει. Έλα Κώστα, σε χάσαμε τώρα. Σε χάσαμε. Μας ακούς? Ναι, σε ακούω. Έλα τώρα. Ναι, ξανά λίγο το τελευταίο, τελευταία σου πρόταση. Τα τελευταία χρόνια έχουν λυσάξει, διότι διαπιστώνουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος και ικανός να διεκδικήσει και να κατακτήσει τίτλους. Δηλαδή, τα κομμάτια της πίτας δικά τους, θεωρούσαν ότι είναι δικά τους, τώρα τα παίρνει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δεν μπορούν να το χωνέψουν. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν μπορούν. Έτσι. Ότι απλώνει το χέρι του ΠΑΟΚ και παίρνει κομμάτια πίτας δικής τους. Τώρα, γιατί τη θεωρούσαν δική τους, δεν, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Ίσως και γιατί ο ΠΑΟΚ πιο παλιά δεν μπορούσε να διεκδικήσει, όχι αγωνιστικά, γιατί κάποιες φορές δεν μπορούσε αγωνιστικά να τους συναγωνιστεί. Αλλά και όταν τις χρονιές που μπόρεσε, όπως εκείνη την χρονιά που πήρε ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός του πατέρα, έτσι, ο ΠΑΟΚ διεκδίκησε και θα το κατακτούσε σε μια φυσιολογική ροή πραγμάτων. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τότε ήμασταν συμπαθείς, το χτύπημα στην πλάτη, α, τι καλά να είναι και ο ΠΑΟΚ δυνατός. Όταν ο ΠΑΟΚ όμως έγινε δυνατός, έτσι, τότε σφίξανε τα γάλατα. Απλά τα πράγματα. Μάλιστα. Κώστα μου, δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο στην ερώτητα αξιολόγου, αλλά ποτέ δεν είναι η μέρα. Ποτέ. Είναι μπροστά η μέρα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου. Θα έχουμε, μακάρι. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωστή. Καλή συνέχεια στο χώρο μου, Μπιλίνγκ. Γεια σου, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος, ο διευθυντής Φόρτσα, στο σχόλιο του Καθημερινά, που είναι μία προσφορά από το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Θέλω, Μαριλής, δώσε μου τρία νούμερα από το 1 μέχρι το 27. Το 7. Το 7, μπράβο, Μαριλής, σαν τον Τζαλτίνη μιλάς. 7, 17 και 22. Πάρα πολύ ωραία. 7, 17, 22. Λοιπόν, το 7 είναι ο Κώστας 983. Λοιπόν, επίσης, ο Δημητριάδης Βαγγέλης σε 564. Και, κάτσε να δω. Και εδώ μήπως έχει γίνει φρεσκάρισμα. Πάρα πολύ ωραία. Και ο Βασιλείου Δημήτρης σε 709. Αυτοί είναι οι τρεις που κερδίζουν εισιτήριο για τον αγώνα του Σαββάτου ΠΑΟΚ Ξάνθη στις 6. Φτάσαμε στο τέλος. Θυμίζω, Ψητοπολείο Αθηνά, στη Σταυρούπολη, εκεί στην πλατεία Τερψιθέας κάθετος είναι. Εξαιρετικά όλα, πεντανόστιμα, πεντακάθαρα. Θα με θυμηθείτε με κρέατα από το κρεοπολείο Μιχάλης. Όταν θα πάτε θα ενθουσιαστείτε. Και 600-655, ντιλιβεριά και υπέροχο χώρο εστιατορίου. Θα ενθουσιαστείτε όταν θα πάτε, θα με θυμηθείτε. Και βέβαια Climart και Climart Home, βάζετε το κλιματιστικό και ψήξη και θέρμανση Daikin. Αυτός ξέρει. Και ηλεκτρικά γραβιάς 67, 9, 17, 46, το μεγάλο μας δώρο, το κλιματιστικό του, που θα κληρώσουμε στο τέλος του μήνα. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8, πρώτο ο Θεός. Έρχεται ο Γιώργος Ζαγόρας, γεια σας από μένα, bye, 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 bye!